Καλησπέρα παιδιά, πώς είστε, πώς είμαστε. Είμαι ο Νικόλαος Γκρινγκέμερ και σήμερα θα κάνουμε ένα review του λάπτοπ που αγόρασα. Όποιοι είστε καινούργοι, κάνετε μια εγγραφή και αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα like και ένα comment. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καρχάς είναι το Acer. Να σας πω το Acer Nitro. Acer Nitro 5. Ο κωδικός του είναι AN517-51784H. Ωραία. Πάει processor Manufacturing ITER R. Είναι KIR7. Είναι I7 950 0H. Processor speed είναι 2,60 Hz. KR 6KR. Α, τα κλικά μου είναι για το Litor. Μην με παρεξηγάτε. Ωραία. Γεια σας. Εντάξει. Πάμε εδώ. Είναι 2,6 είναι KR6. Είναι το Corsair RTX 2060. Είναι graphic memory. Είναι 6 GB. Graphic memory technology είναι GDDR6. Ναι, τέσσερα, ναι, είναι 17,3 ίντσες η οθόνη, LCD, ναι, είναι Full HD LED, είναι 920p μέχρι 1080, είναι 144 Hz, πολλά καλά τα Hz του, είναι Standard Memory, είναι 16 GB, DDR4, ναι, Number of Total Memory Slot είναι 2, Memory Card Ready, No. Okay, εντάξει. Ναι, έναν επί 100, έναν επί 512 GB. Εντάξει, το Drive πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι ωραίο. Είναι Optical Drive Type No. Wireless Start, ναι. Μαλακίες, μικρόφωνο, ναι. 5T Pin, No. Number of Speaker 2. Stereo, εντάξει, με ενθουσιάζει τα speaker του, αλήθεια. Εντάξει, έχει θύρα USB. Και HDMI. Dev, τι καρμαλαγίες, Solfo 10 Home, Windows 10, πάει 7 ώρες η μπαταρία του, πίστεψε με, πάει 7 ώρες, είναι 112W, ξέρεις αν τα μπώνει, μεγάλο περίεργο άλλο πώς. Το ύψος του 1.6, 15,9, Depth 11, White 6,61 color optical black μαζί με κόκκινο. Εντάξει παιδιά, ζυγίζει πάρα πολλά η αλήθεια, πάρα πολλά βαρετό. Τελείες φωτογραφίες. Εντάξει, εμένα θυσιάζει με το πλήκτρο το κόκκινο και συνδυάζει το μαύρο με το κόκκινο, ας πούμε, καταλάβεις. Θα το απογράψετε. Να δω το chat λίγο. Γεια, εν με ακούεις τουλάχιστον να μου πεις ένα γεια. Εν με ακούετε. Πέτε μου ότι μιλούσα το άδικα. Α, δεν μιλούσα άδικα. Ακούετε με ρε. Ιωάννα Βραμ, τι είναι τούτη. Αν με ακούεις τουλάχιστον πέ μου ένα γεια. Εντά Νικόλα. Ιωάννα Βραμ, τι είναι. Δεν ξέρω. Ενίγο, η παιδιά τούτο είναι το λαπτόπ. Δύο γωνιές της σειρές, εντάξει, πολλά ωραίο λάπτοπ. Κάμε μου να θυκώ μικρό προβλήματα. Ωραία. Πάμε τώρα να δείξουμε. Δεν ξέρω γιατί είναι καθαρό. Εντάξει, τούτο είναι το κουτί. Με λένε Γιάννη, τούτο είναι το κουτί. Το οποίο μέσα. Παιδιά, τούτο πράγμα ξέρει κανένας να πει τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι πραγματικά. Είναι HND Upgrade Tablet for information please visit. Δεν ξέρω τι είναι. Όντως ξέρει, ας μου πει.
Εντάξει, τούτα λογικά είναι αυτοκόλλητα του λάπτοπ που τα οποία ακόμα δεν ξέρω τι είναι. Μετά έχουμε... Μετά έχουμε... Να τα θεωρούμε μαζί μετά. Τι εικόνα, τσόφτα είναι εξωτήρι, έτσι πράσινα. Είναι εξωτήρι. Έρετε φορτιστή. Εντάξει, βεθιά, τούτα είναι οδηγίες, που τις οποίες ποτέ μου είδα. Εντάξει, καλά, δεχνή μου πως να βάλω φορτιστή. Εντάξει, τούτο, ξέρω το παππούς μου, ας πούμε. Πιστεύω και έχω τόσο γερό και ξέρω ακόμα, τώρα τα είδα. Ενώ βεθκά έχουμε τα αυτοκόλλητα και το HD update. Anyway, αυτό ήταν το review του λάπτοπ μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment και μια γραφή.